Θυς εξ αρχής. Τούτη την ώρα, σε αυτή τη δύσκολη στροφή της ιστορίας για τον τόπο και το λαό μας, χρειάζεται, απαιτείται η μέγιστη εθνική, πατριωτική, κοινωνική συνοχή και ενότητα. Ποια ενότητα όμως θα μπορούσε να έχει βάθος και πλάτος, σαφές λαϊκό έρισμα, αν δεν στηρίζεται στην αλήθεια, στην αποκατάσταση της τροφής σχέσης ηθικής και πολιτικής, στην επανατοποθέτηση της έννοιας του πολιτεύεστε, πως η πολιτική είναι η χαρά της συλλογικής προσφοράς και της καθημερινής χρησιμότητας στην επίλυση των προβλημάτων της κοινωνίας και όχι η μπίζνα για την εξυπηρέτηση των ατομικών ή των στενά κομματικών συμφερόντων. Αν η ζητούμενη εθνικά και πατριωτικά ενότητα και συνοχή δεν συναντά και δεν απαντά το δύσπιστο βλέμμα και το πνεύμα άρνησης του συμπολίτη μας που απέχει από τα πολιτικά δρόμενα, ακόμη και από αυτή την ελάχιστη συμμετοχή του στις εκλογές, αν δεν του δείξουμε και δεν του αποδείξουμε ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Επιχειρούμε σήμερα όλοι εμείς οι συνάδελφοι της πλειοψηφίας και με χαρά βλέπουμε τη συνένεση και των κομμάτων της αντιπολίτευσης να επανατοποθετήσουμε την έννοια της πολιτικής στηριγμένη στην αναζήτηση της αλήθειας για το άγος και το άχθος, μια εικόνα χίλιες λέξεις των ταμείων των κομμάτων που είναι ταυτόχρονα και διοικητές τραπεζών. Τι σας θυμίζει? Πρώην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, τον Αχερινή Βιτάλο και τα δυο την τσέπη του κόμματος εξουσίας. Η αναζήτηση της αλήθειας που διακρίνει και δεν συγχαίει σκόπιμα τις έννοιες, γιατί είναι άλλο συνεννόηση και άλλο συνενοχή, άλλο συνένεση και άλλο συγκάλυψη. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή είναι εθνικά, κοινωνικά, πολιτικά αναγκαίο και επιβεβλημένο να συνεννοηθούμε και να συντονιστούμε στα νουνεχή ρήματά μας, αλλά και στα αποφασιστικά και κυρίως αποτελεσματικά βήματά μας με ριζοσπαστική μετριοπάθεια πάνω στα βασικά προτάγματα της πολιτικής μας, όπως το οικονομικό, το προσφυγικό, το ασφαλιστικό. Αυτό σημαίνει ότι η συνεννόηση πρέπει να οδηγεί στη συγκάλυψη, την απόκρυψη της πίσω αυλής ενός ιδιαίτερα αμαρτωλού status quo. Γιατί σε αυτή την περίπτωση η όποια τέτοια συνεννόηση που υπονοείται θα είναι νόθα και έολη, θα είναι επιβεβαίωση εκείνων των συμπολιτών μας που ομιλούν περί κόρακος κοράκου μάτι. Είναι λαϊκή απέτηση, παλαϊκό αίτημα να πληρώσουν αυτοί που χρεοκόπησαν τη χώρα, χρεοκοπώντας ταυτόχρονα ακόμη και τα ίδια τους τα κόμματα. Φως παντού, φως στα πάντα για τους πάντες, είναι η καθαρή, αδιαπραγμάτευτη και απόλυτη γραμμή της πολιτικής μας. Αυτοί που οδήγησαν τη χώρα σε αυτό το παρατεταμένο δράμα, στην τραγωδία της δυστυχίας, της μνημονιακής δυστυχίας, που δεν έχει ακόμη λύτρωση, γιατί είναι εθνικά αναγκαίο να βγάλουμε το λαό μας από την ταπείνωση της χρεοκοπίας, να του πούμε ποιοι, πώς και πότε και γιατί μέσα από αυτόν τον λυτρωτικό, όχι τον εκδικητικό, όχι τον εξοντοτικό εντοπισμό της αλήθειας για τους υπαίτιους, να δημιουργήσουμε όρους και προϋποθέσεις ανάτασης, ανάστασης, αναζωογόνησης πολιτικής. Η πολιτική που δραπέτευσε, εξοβελίστηκε και μεταμορφώθηκε σε Αμέρικα Λατίνα Ευρωπαϊκού τύπου, να επιστρέψει και πάλι στον τόπο που τη γέννησε. Η πολιτική του ριζοσπαστικού μέτρου. Η Βουλή των Ελλήνων, το σύνολο του πολιτικού κόσμου, καλείται σήμερα να στείλει ένα ηχηρό πολλαπλό μήνυμα. Να τολμήσει να κοιταχθεί στον καθρέφτη, να αθροίσει δυνάμεις, να αποτιμήσει με θάρρος και αυτογνωσία την άτεγκτη, ανυποχώρητη, με τοπική σύγκρουση της διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα με τη διαφθορά και τη διαπλοκή. Όπως εκφράστηκε αυτή η διαφθορά και η διαπλοκή από το κατεστημένο, από το θαρμένο πολιτικό, τραπεζικό, μηντιακό προσωπικό και εκβράστηκε στη συνέχεια ήδη από το λαό, οδηγούμενο στα αζήτητα της ιστορίας. Την υπηρέτησαν στο πλαίσιο αυτής της αιμομικτικής σχέσης των ολιγαρχών των καναλιών, των τραπεζιτών του ποινικού ακαταδίωκτου και των πολιτικών μπροστινών τους επί 40 χρόνια, όπου την ίδια ώρα που ο επαγγελματίας και ο επιχειρηματίας που μας ακούει δεν μπορούσε να πάρει στάλα ρευστότητας από τις τράπεζες, η βαρόνη της μηντιακής ανταποδοτικής επιρροής δίνει στήριξη, παίρνει σφράγκα, μπορούσαν αυτή τη ρευστότητα την τραπεζική να την παντελονιάζουν και μάλιστα με προνομιακούς χωρίς
νήσους τα χρέη στο άρθρο 99 και εσύ λαέ βασανισμένε περίμενε στην ουρά από τα ξημερώματα για να πάρεις ένα κουπόνι σύντησης. Η νομεκλατούρα του υπαρκτού καπιταλισμού στον αφρό και ο λαός να τρέμει το φιλοκάρι του για την επόμενη μέρα για το τι θα του ξημερώσει, να μετρά τα ψηλά του μπροστά στα ταμεία το σούπερ μάρκετ, οι άποροι, οι άνεργοι, οι άστεγοι στην μαύρη ανασφάλιστη εργασία στην καλύτερη περίπτωση και οι απόμαχοι της εργασίας με συντάξεις φιλοδορήματα. Απ' την απέναντι όχθη, αυτοί που υπερασπίστηκαν καταχρεστές του δημοσίου, αυτοί που με περίσσιο θράσος διεκδικούν ακόμη και τη διαγραφή του χρέους του κόμματός τους να έχουν πλήρως αποδρανσιθεί. Δηλαδή, έφαγαν την κρατική χρηματοδότηση μέχρι το 2024, έφαγαν τις μίζες του, τις ζήμες που μπήκαν στο ταμείο τους και άφησαν και χρέος 214 εκατομμύρια που πρέπει το φιλέσπλαχνο κράτος να διαγράψει. Το ζήτημα των χρεών, των δανεικών και των αγύριστων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα παραμένει ανοιχτό και γεννά πλήθος ερωτημάτων σε σχέση με την ισότιμη αντιμετώπιση όλων των πολιτών με ισονομία και ισοπολιτεία. Τα ερωτήματα προκύπτουν κυρίως σχετικά με τη βούληση των πιστωτικών ιδρυμάτων να απαιτήσουν να επιστραφούν τα χορηγηθέντα και μηδέποτε επιστραφέντα δάνεια. Η βούληση αυτή των τραπεζών απέναντι στα κόμματα εξουσίας πρέπει να προκύπτει από συγκεκριμένες ενέργειες, όπως οι ενέργειες τις οποίες πλειοδοτούν όταν απέναντί τους δεν βρίσκονται τα δύο μεγάλα κόμματα, αλλά απλοί πολίτες δανειολήπτες. Τα ερωτήματα προς τα πρώην κόμματα εξουσίας καυτά και αμήλικτα. Ερώτημα πρώτο. Θα μας ενημερώσουν αλήθεια για τις ρυθμίσεις στις οποίες έχουν συμφωνήσει με τις τράπεζες. Τα έχετε τελειώσει σε μισό λεπτό τα ερωτήματα, κύριε συνάδελφε. Για να μπορέσουμε να τις συγκρίνουμε με τις ρυθμίσεις που έχουν. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Οι απλοί πολίτες δανειολήπτες. Οι πολίτες θέλουν να πληροφορηθούν με τι επιτόκια σας δάνεισαν οι τράπεζες ή μήπως τα δάνεια των κομμάτων σας από την πρώην ΑΤΕ ήταν άτοκα. Με βάση τον νόμο είστε ως ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία συνεργάσιμοι δανειολήπτες με τις τράπεζες? Με ποιες εμπράγματες διασφαλίσεις λάβατε τα παραπάνω δάνεια? Ενεχειριάσατε τα ακίνητά σας Ριγίλης, Χαριλάου, Τρικούπη και άλλα που να καλύπτουν τα 360 εκατομμύρια ευρώ που χρωστάτε στις τράπεζες σε περίπτωση που δεν μπορέσετε να πληρώσετε τα συγκεκριμένα δάνεια? Τι θα κάνετε αν οι τράπεζες ζητήσουν την κατάσχεση των περιουσιακών σας στοιχείων στην περίπτωση που δεν καταβάλλετε κανονικά τις δόσεις των δανείων σας? Πώς ακριβώς ως κόμματα ευθύνης που διδάσκετε στους άλλους την έννοια της ευθύνης θα διασφαλίσετε εσείς με το προσωπικό σας, κομματικό σας παράδειγμα, το δημόσιο συμφέρον της ευθύνης? Τα κόμματά σας έχουν προέδρους, αντιπροέδρους και ταμείες. Θα ζητήσετε να υπάρξει προσωποποίηση εξατομίκες των συγκεκριμένων ευθυνών, να αναλάβουν επιτέλους, να αναλάβουν τις ευθύνες τους? Τελευταίο ερώτημα. Μπορεί κάποιοι να παριστάνουν τους νοικοκυρέους τους άλλους την ίδια ώρα που για τα δικά τους χρεωστούμενα και για τα δικά τους δάνεια ποιούν την ίσαν? Κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Το κόμμα με σήμα τη χρεοκοπία που ομολογείται πλέον και από όταν κλείνετε πρόεδρο, να κλείνετε. Είναι πανέτοιμο να κυβερνήσει, λέει. Το κόμμα που είναι σε κόμμα με ωμέγα και ένα μη, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ζητά εκλογές για να ξανασώσει τον τόπο. Είπε το Δεκέμβριο του 2015 ο κύριος Μητσοτάκης, δεν πρόκειται να παραλάβω στη Συγκρού. Δεν είναι δυνατόν ένα κόμμα που είναι ευχαριστούμε πολύ, κύριε συνάδελφε, να εξακολουθεί να βρίσκεται σε ένα πολύ ακριβό κτίριο. Κλείνω. Μην τζιτάρετε. Θα μιλήσει λίγο ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι γνωστά αυτά. Έχετε περάσει κατά 2,5-3 λεπτά. Κύριε Κικίλια, εσείς μην παρεμβαίνετε στη διαδικασία. Είχε γραπτή ομιλία. Την είπε και από στήθους και την είχε γραπτή μπροστά ο συνάδελφος. Λοιπόν, ελάτε. Κλείστε να προχωρήσουμε. Το καραβάνι της διαφάνειας και της αλήθειας τραβά το δρόμο του. Οι πολίτες γνωρίζουν, αναγνωρίζουν, αντιλαμβάνονται και μας προτρέπουν. Αφήστε την διαπλοκή να αληχτά και τις γάτες των Ιμαλαίων να νιαουρίζουν. Πορευόμαστε στο πλευρό του Προέδρου που προσωποποιεί την ελπίδα και την προοπτική του Αλέξου Τσίπρα μέχρι την τελική δικαίωση. Ευχαριστούμε δεν πολύ. Δεν χρωστάμε σε κανέναν, ούτε πολιτικές καριέρες χτίζουμε, ούτε επενδύσεις σε πολιτικά χρηματιστήρια καταθέτουμε. Μοναδική φιλοδοξία είναι να ξαναθίσει το χαμόγελο στα πρόσωπα των ανθρώπων του λαού μας. Να μην απογοητεύσουμε το βαθύτερο ιστορικό μας σε αυτό. Σταματήστε. Όσα μας εμπιστεύτηκε διαχρονικά η αξιακή παράδοση της πλατιάς δημοκρατικής, πατριωτικής, προοδευτικής αριστερής. Υστερής παράταξης. Σας ευχαριστώ. Κύριος Παπα...